Και στο τέλος, ξέρετε πώς θα πάει σε εκλογές ο Καϊσαύλης. Βλέποντας ότι δεν βρήκε τίποτα, ορίμασε έργα και με αυτά που έπρεπε να έχει κάνει στην τετραετία, θα πάει με πρόβλημα στις επόμενες εκλογές. Δεν μπορεί αυτά να τα κάνει. Μα δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το πρόβλημα είναι να ξεκινήσει. Άμα ξεκινήσει τον Οκτώβριο και πιάσει, ξέρω εγώ, και κάνει τα κεντρικά, μετά το καλοκαίρι, γιατί να μην δουλέψουν. Και τα εξωτεχνικά. Αυτά έπρεπε να είχαν γίνει. Ναι, ρε παιδί μου, αυτά τον Οκτώβριο. Τον Οκτώβριο του 11. Να γίνει μέσα στο καλοκαίρι, ξέρω εγώ, να πιάσουν να κάνουν τα έξω. Εντάξει, σιγά ο κόσμο που είχε κάνει δάμε. Δηλαδή εδώ μέσα είναι άδεια τα δωμάτια όλα. Μπορεί να σκάβει και μέσα στον πρόβλημα. Αλλά ο κεντρικό ο δρόμο που πρέπει να γίνει, δεν ξέρω πώ πρέπει να γίνει, που περνάει ο κεντρικό, να γίνει να ξεκινήσει τον Οκτώβριο. Ξέρει ότι είχε αντιλοστάσει. Να έχει τελειώσει μάλλον. Επειδή η Καρδάμενα είναι επίπεδη, έχει αντιλοστάσια σε πάρα πολλά σημεία. Και επειδή τα βάθη, για να πάρουν τη φυσιολογική κλίση τα νερά να φεύγουν, όταν κατεβαίνεις βαθιά βρίσκεις νερά, είναι μεγάλο πρόβλημα. Και αν λοιπόν δεν γίνουν όλα αυτά πολύ σύντομα και πολύ συντονισμένα, στο τέλος δεν θα τελειώσουν ποτέ. Φαντάσου τώρα με την άμμο, να πήγες την άμμο και να αδειάζει όλο το έδαφος από δίπλα, θα βρεθούν σπίτια στον αέρα, αλλά θα θέλει δουλειά πολύ σύντομα και προσεγμένη. Και όχι τίποτα άλλο, εξαιτία του δεν μπορούσε να κάνει μικρό έργα όπω η Θεσική Χαρά για παράδειγμα. Μένουν πίσω. Και είναι αμαρτία τα παιδιά, πραγματικά τα παιδιά είναι στου δρόμου. Δεν υπάρχει μια παιδική χαρά, θα πρέπει να παίξουν. Επειδή στην παιδική χαρά θα γίνει αντιλοστάσιο, έτσι δεν είναι. Δεν υπάρχει ένα χώρο να απασχοληθούν τα παιδιά με τίποτα. Μένουν και τα άλλα. Δεν μου λε και αυτό τώρα το πώ το λένε. Ο παιδικό σταθμό σήμερα πώ γίνεται τώρα. Αν δεν ξέρει αυτό, πώ έγινε τώρα αυτή. Είμαι στην κοινότητα, έχω δουλειά. Βιάστηκε νέο κτίριο για το παιδικό σταθμό. Στην κοινότητα είναι, έχω δουλειά. Έγινε διαγωνισμός ή... Πάνε πάνω από το σούπερ μάρκετ. Προφανώς. Πώς το βρήκατε τυχαία. Ξεκινήσαν εκεί πέρα και κάνω ένα παιδικό σταθμό. Πώς γίνεται αυτή η δουλειά, πώς έγινε τώρα. Δεν ξέρεις εσύ πώς έγινε. Όχι πώς έγινε. Έγινε διαγωνισμός. Το ενίκιο δεν ξέρω πώς έγινε, δεν ρώτησα. Δεν είναι σήμερα μια ιδιαίτερη χαρά και βέβαια δεν σας κρύβω ότι υπάρχει και μια συγκίνηση λόγω του ότι το Δημοτικό Συμβούλιο της Καρδάμενας, το τοπικό δημοτικό του τοπικού διαμερίσματος, όχι απλά μας δέχτηκε ο Πρόεδρος και κάναμε μια πολύ παραγωγική και σοβαρή κουβέντα, αλλά και οι λόγοι της καταγωγής από την Καρδάμενα και οι ανάγκες που έχει το χωριό, θεωρώ ότι είναι μια παραπάνω υποχρέωσή μου και σοβαρά περισσότερο να ρίξουμε βάρος στην Καρδάμενα και την κοινότητα να βοηθήσουμε, αλλά και τους ανθρώπους να βοηθήσουμε. Δεν μπορώ να κρύψω και να πω ότι η Καρδάμενα σε αναλογία και σε μέγεθος με το υπόλοιπο νησί είναι η δεύτερη σε μέγεθος που συμμετέχει στην οικονομική δύναμη του Δήμου. Και να γίνω πιο κατανοητός. Στην Καρδάμενα ίσως υπάρχουν περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις αμέσως μετά το Δήμο της Χώ, τον πρώην Δήμο της Χώ, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι και με το υστέρημά τους βοηθούν πληρώνοντας τα δημοτικά τέλη και τους δημοτικούς φόρους, αλλά προφανώς έχουν και περισσότερες απαιτήσεις για να είμαστε ακόμα καλύτεροι ως Δήμος και να προσφέρουμε περισσότερα. Έγινε μια κουβέντα εδώ με τον πρόεδρο της κοινότητας. Είπαμε τις θέσεις μας, μας είπε τις αγωνίες του. Εμείς δηλώσαμε ότι σε ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε είμαστε εδώ και θα βοηθήσουμε. Και αυτό δεν είναι μόνο μια δέσμευση στα λόγια, αλλά είναι και στην πράξη. Και γι' αυτό το επαναλαμβάνω και δημοσίως ότι όποτε ο πρόεδρος θέλει κάτι και μπορούμε να βοηθήσουμε, θα είμαστε εδώ και δίπλα του. Πρόεδρε, το δικό σας μήνυμα από τη σημερινή επίσκεψη της Δύναμης Αλλαγής. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο τον Κυρίτση που ήρθε, μας επισκέφτηκε. Πράγματι, είχαμε μια πολύ καλή κουβέντα, αλλάξαμε απόψεις. Καταλάβαμε ότι πρέπει να βοηθάω ένας τον άλλο. Και όσο μπορούμε, θα ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες του χωριού. Για εσάς ήταν αναμενόμενη η επίσκεψη της Δύναμης Αλλαγής εδώ στην Καρδάμενα? Με είχε πάρει από χτες ο φίλος ο Γιώργος και του λέω, όποτε θέλει θέλα, ευπρόσδεκτος, γιατί πρέπει κάποτε όλοι να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τον τόπο μας. Στην Κέφαλο πόσα άτομα?
Πήγατε καθόλου. Τώρα πάμε. Θα δείτε και μετά. Εμείς είμαστε δύο άτομα. Και έχουμε τον ΟΑΕΔ που εξυπηρετούμε γύρω στα 150 άτομα το χειμώνα. Και καμιά εξενταριά τόσο σαν τον ΟΑΕΔ. Αποκλειστικότητα ΟΑΕΔ. Αποκλειστικότητα μαγαζιά. Οικονομικά. ΟΓΑ. ΟΓΑ. Θα αποκλειστεί το ΟΓΑ. Δεν πάει. Σκόρνουν τα χέρια ψηλά. Και ο κόσμος βρίζει εμάς. Δεν υπάρχουν. Μία η κοπέλα γέννησε, θα έρθει 6 Δεκεμβρίου. Ο άλλος έφυγε σύνταξη, ο Φίλιππας. Πήραμε εμείς. Ευτυχώς δηλαδή που φοράνε και την αγάπη του. Η αγάπη ήρθε για 5 μήνες. Μέχρι να μάθει, θα σκοτεινάει. Λοιπόν, εμείς καταρχήν να τους πούμε ότι θα περνούμε να σας βρεύουμε. Και τον Αύγουστο και τον Τάσο. Και τον Αύγουστο Τάσο και ξεδοτείτε. Έχω και την ίδρυψη. Χθες έδιωξα όλους και μας βρίζουν, είμαι το δίκιο τους. Έδιωξα τον κόσμο που ήρθε να πληρώσει την ίδρυψη. Γιατί δεν μπορώ την ίδρυψη να κάνω ή να εισπράττω τη φωτό και... Έχεις δίκιο, Τάσο. Λοιπόν, εμείς θα το είπα και στον πρόεδρο μέσα, αφήσαμε ένα περιθώριο ενός έτους περίπου για να μην πουν ότι αμέσως μόλις αναλάβαμε έρθει η επίθεση κλπ. Αλλά επειδή το ίδιο πρόβλημα είδαμε και στο Σφενιού, που είναι επίσης οξυμένο το πρόβλημα, στον Πυλή μας είπαν τα παιδιά εκεί ότι κάπως θα φέρουν μέσα σαν κρυβό νέα φόρτα. Καρδάμενα όμως είναι μετά την πόλη, το είπα προηγουμένως στις δηλώσεις, είναι μετά την πόλη το δεύτερο μεγαλύτερο τουριστικό κέντρο με αυξημένες απαιτήσεις. Λοιπόν, θα δούμε και στα άλλα χωριά τι γίνεται και θα ξέρετε εμείς θα περνούμε στους νοηρεύω, γιατί δεν σας έχουμε ξεχάσει. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Και μας μετέφεραν, άλλωστε το ζήσαμε και εμείς τώρα δύο μέρες που γυρίζουμε, την αγωνία των ανθρώπων οι οποίοι έχουν μείνει στα παλιά τοπικά συμβούλια και είναι δημοτικά διαμερίσματα, ιδίως του προσωπικού, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να λειτουργήσει. Δηλαδή, στην Καρδάμινα προηγουμένως μας είπαν ότι έχουν ένα τεράστιο φόρτο εργασίας και ότι είναι δύο άτομα, μια κοπέλα που πήγε τώρα πεντάμινη σύμβαση και η οποία σε λίγο μέχρι να εκπαιδευτεί, όπως καταλαβαίνετε, θα φύγει. Και βέβαια η αγωνία μας είναι να δούμε αν εσείς, αν εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε κάπου, από τις συνθήκες εργασίας μέχρι και την και αν άλλα σοβαρά προβλήματα αν έχετε. Πρόβλημα σοβαρό, για παράδειγμα, συνάδελφοί σας στη ΣΚΟ που ξεκινούν από την Κέφαλο και κατεβαίνουν κάτω ή από την Καρδάμινα και πάνε στο Πυλί, στο Σφεντιού, είναι η μετακίνησή τους. Από Κέφαλο για πάμε. Κέφαλο για τη Μάντρη πάμε. Όλους ήταν στη ΣΚΟ, τους κατέβασαν να τους πήραν πίσω. Εμείς που μένουμε. Εγώ στο Δήμο της ΣΚΟ είχαμε Κεφαλιανούς οι οποίοι ήταν στην ΚΟΚΑΤΟ και πυροερχόντουσαν. Τώρα αυτοί μείνανε πάνω. Πάνω, πάνω. Ένα που είχε. Όχι. Το είχαμε του στολέμου τουλάχιστον δύο. Ένα που είχε. Παναγιώτη. Ένα δημοτικό αστυνόμο. Ο Παναγιώτη. Στην ίδρυψη ο. Άρα λοιπόν υπάρχουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι που μετακόμισε φέτος κάτω και τώρα καλοκαίρι στην Κέφαλο. Μόνο για τους φώτες στην ίδρυψη. Θέλει να μην είναι τιμά και άλλα και θέλω να μην. Στο τέταρτο μέρο, στο τέταρτο μέρο, γιατί δεν είναι σπίτι. Αν δεν πάει. Υπάρχουν λοιπόν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι μας πάρουν το πρόβλημα της μετακίνησης. Και τώρα που έχει κοπεί και το έξοδο κίνησης που πέρανε παλιότερα οι υπάλληλοι, καταλαβαίνετε ότι για ένα εργαζόμενο να πηγαίνει έρχεται, ας πούμε, από την Καρδάμινα στην ΚΟ ή από την Καρδάμινα στο Πυλί, όσο λίγα και να είναι λεφτά που κόβονται από το μισθό. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα που μας το είπα. Το σημαντικότερο είναι ότι κάποιοι λένε ότι δεν μπορούν να συντονιστούν και να λειτουργήσουν ως δημοτικό ή τοπικό συμβούλιο. Κάποια λένε ότι τελικά με τον Καποδίστρια πριν ήταν πολύ καλύτερα από ό,τι είναι τώρα. Αυτό είναι μεγάλο. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα όμως, γιατί ο Καλλικράτης δεν έγινε για να δημιουργήσει προβλήματα, έγινε για να λύσει προβλήματα και περισσότερο, εάν το αντιληφθούμε ότι είναι ένα εργαλείο που μπορεί να μας βοηθήσει, είναι φυσιολογικό να βοηθήσει και το προσωπικό στη δουλειά του, αλλά και το Δήμο στην προσφορά που πρέπει να έχει στους πολίτες. Δυστυχώς ο πρόεδρος, από ό,τι μας είπε, στις δύο περίπου σχολά από κάτω και έρχεται πάνω. Όχι ότι και στο Δήμο, στην πρώην Δήμο Δικαίου ήταν η πρόεδρε εκεί. Στην Καρδάμινα βέβαια ήταν ο Νίκος Ομπουζής και φαντάζομαι θα είναι και ο μοναδικός που θα είναι παρόν. Στην Κέφαλο ο Σεβαστιανός δεν ξέρω τι θα είναι. Εμείς νομίζω όμως ότι μια κουβέντα θέλετε και off the record να σβήσει η κάμερα να μην ακούγεται, είναι και το πιο σημαντικό. Να πούμε μερικά πράγματα, νομίζω ότι κάπου μπορούμε να βοηθήσουμε. Αν μπορείτε, αν πιστεύετε ότι κάτι μπορούμε να κάνουμε, να το κάνουμε.
Και βεβαίως να σας πω ότι δυστυχώς, και δεν το λέω για αντιπολιτευτικούς λόγους, δεν υπάρχει ακόμα μέχρι τώρα, παρά το ότι περάσαν δύο χρόνια, συγκροτημένη πολιτική θέση της Δημοτικής Αρχής τι θα κάνει με τους υπαλλήλους. Μπορεί δηλαδή στο επόμενο διάστημα να ξαναδείτε πάλι μετακίνηση. Μπορεί να ξαναδείτε επαναδιάταξη των. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν συγκροτημένη άποψη στο μυαλό τους, δεν την είχαν και δεν πρόκειται να την αποκτήσουν. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Εάν γίνουν και άλλες μετακινήσεις που εγώ σας λέω ότι πληροφορίζουμε ότι θα γίνουν, ελπίζω λέγοντάς το σήμερα να σταματήσουν και θεωρείτε ότι κάποιοι υπάλληλοι θα έχουν πρόβλημα, μπορείτε να, αν μπορούν να βοηθήσουν, θα βοηθήσουν. Αν θέλετε να ασχοληθούν, θα ασχοληθούν. Τώρα τα προβλήματα της κοινότητας τα ξέρουμε, μας τα λέει ο κόσμος, το χωριό γενικά. Αυτά δεν λύνονται με τους υπαλλήλους. Οι υπάλληλοι παίρνουν κατευθύνσεις και λειτουργούν και τις αποφάσεις τις παίρνουν τα πολιτικά πρόσωπα. Πολιτικά πρόσωπα γενικώς από τις κοινότητες είναι ακόμα.